Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. 10 η ώρα ακριβώς, συνέπεια έτσι, δεν μπορείς να πεις. Είμαστε συνεπείς. Και σήμερα λοιπόν εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας, εκπομπή απέναντι στην Atlas τηλεόραση, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Σάκη Μόσχη. Σε μια μέρα η οποία είχε έντονη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια, σε μια μέρα που περιλαμβάνει, Σταύρο, 7.287 νέα κρούσματα. Καλά πάμε. 105 νεκρούς, 608 διασωληνωμένους και μεταξύ των διασωληνωμένων 503 είναι ανεμβολίαστοι. Σήμερα. Η πανδημία επελάβει ακάθεκτη. Σήμερα μου είπαν πέθανε ο παπάς της ενορίας μου στην Παναγία Χαλκαίων. Ναι. Αντιεμβολιαστής. Πάει κι αυτός. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν. Και δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Κολλάνε και κολλούν και τους γύρω του και τους γύρω τους. Εδώ τώρα υπάρχει μείζον ζήτημα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην Εκκλησία. Θα τα πούμε αυτά. Γιατί θα έπρεπε όλοι αυτοί οι ιερείς, οι οποίοι έχουν γίνει επιστήμονες, να φύγουν από τις ενορίες τους. Οι Μητροπολίτες ξέρουν ποιοι κάνουν τέτοια προπαγάνδα κατά των εμβολίων. Δεν τους κουνούν όμως. Υπάρχει τεράστια ευθύνη, αγαπητέ Χρήστο. Η ευθύνη είναι συλλογική. Και βγαίνει η Ιερά Σύνοδος σήμερα και λέει, εμείς δεν μπορούμε να ελέγχουμε, λέει, rapid test. Δεν μπορούμε να βάλουμε τους νεοκόρους ή τους υπαλλήλους του ναού να ελέγχουν έξω από την πόρτα του ναού ποιοι θα μπαίνουν, ποιοι δεν θα μπαίνουν. Τι λέτε, τι είναι αυτά. Δεν κατάλαβα. Έχω άδικο. Όχι, πες μου. Όχι, δεν, είσαι παράλογος. Δεν δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος συνάθρησης. Είναι. Επιτρέπεται. Αλλά πού να βγει να τα πει κανένας πολιτικός αυτά. Γιατί η Εκκλησία είναι δύναμη και με την Εκκλησία δεν τα βάζεις. Έτσι είναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων τώρα. Το είπες, ξεθύμανες. Πάμε τώρα και στα οικονομικά μετά. Πέθανε νέο παιδί, ήταν συμφοιτητής μου, σου λέω. 40 χρονών παιδί, 42. Αρνητής. Και πήγαινε και έλεγε γιαγιάδες και παππούδες στην Εκκλησία. Μην εμβολιάζεστε. Για να μπούμε σιγά σιγά και στην κουβέντα, να προλογίσουμε και τον καλεσμένο μας. Να τον προλογίσουμε. Να πούμε ότι σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παροχές 338,5 εκατομμυρίων ευρώ για 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Μην κουνάς το κεφάλι. Άλλος 250 αυτός. Ευρώ το βοήθημα στους συνταξιούχους έως 600 ευρώ. Αφορά 830.000 άτομα. Και δικαιούχους αμαία, ΟΠΕΚΑ, αφορά 173.000 άτομα. Θα και με φέρει σήμερα στη δύσκολη θέση εξτρά να συμφωνήσω με Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά. Έλα τώρα. Καλά, δεν θες πολύ. Δε θες πολύ. Αυτά που ακούσαμε σήμερα. Δεν θες και πολύ. Εξτρά μισός μισθός σε 100.000 ενεργούς νοσηλευτές. Ναι, ναι. Πάμε στον καλεσμένο μας και δώσε την πάσα. Θόδωρος Καράουλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ραέλογλου, καλησπέρα κύριε Τζαλικίδη. Καλή εβδομάδα επίσης, μια που σας πρόλαβα που το είπατε. Και βέβαια εύχομαι η εβδομάδα να είναι ομαλή, ήρεμη, να μειωθούν όσο περισσότερο γίνονται τα κρούσματα και οι θάνατοι. Γιατί σήμερα και εγώ πληροφορήθηκα. Ο αστυνομικός μου είπε ότι ένα νέο παιδί από τους αμπελόκηπους, αντιεμβολιαστής φοδρός, έφυγε από τη ζωή. Okay. Όπως επίσης με το που ήρθα στο σπίτι μου, είπε η γυναίκα μου ότι επίσης ένας πρώην συνάδελφός μου εφοριακός και αυτός έφυγε από τη ζωή. Αντιεμβολιαστής γι' αυτός. Ναι, δεν πάει. Αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και στεναχωριέμαι, γιατί σήμερα πραγματικά και ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε το φράγμα των 100, 105 νεκρούς και τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν χτύπησε απλώς ο κόδωνας του κινδύνου, χτύπησε καμπάνα κινδύνου και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να σπεύσουν όσοι είναι ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν για να σώσουν τη ζωή τους, για να προστατεύσουν την οικογένειά τους και τους συνανθρώπους τους. Τώρα, εγώ θα σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι έχετε καλές σχέσεις με την Εκκλησία, αλλά είστε και άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σύμφωνα με την οποία ναι, στους εμβολιασμούς, προτρέπουμε για εμβολιασμούς, αλλά εμείς ως Εκκλησία, είπαν σήμερα οι αρχιερείς, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τους πιστούς στις εισόδους των ναών. Πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός και υπάρχουν άνθρωποι, ό,τι υπάρχει στην κοινωνία υπάρχει και στην Εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που είναι σαφέστατα και κάνουν μέσα από το κήρυγμά τους, περνάνε το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, ότι πρέπει να τηρούμε τα προσωπικά και τα ατομικά μέτρα υγιεινής, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αρνητές και αν δεν
μιλάνε κατά των εμβολιασμών, τουλάχιστον ποιούν την ίστα, δεν μιλούν δηλαδή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ισορροπίας που υπήρξε μέσα στις τάξεις της Εκκλησίας για να καταλήξουν σε αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξει το κράτος σαν οργανωμένη πολιτεία να βοηθήσει με κάποιο τρόπο την Εκκλησία οικονομικά από τις δυνατότητες που έχει, όποιες δυνατότητες έχει ο κρατικός μηχανισμός, να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πληρωθούν για τις λίγες ώρες που μπορούν να είναι έξω από τις εκκλησίες, να κάνουν αυτοί τους ελέγχους, γιατί κατανοώ όπως ότι... έγινε με τα πανεπιστήμια, λέτε, δηλαδή ένα μοντέλο. Όπως έγινε με τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, γιατί, κύριε Ραϊλόγλου, δεν μπορούμε να πούμε τον επίτροπο, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και μεγάλο σε ηλικία, να ξέρει να χειρίζεται το τηλέφωνο ή το τάμπλετ για να τσεκάρει αν αυτός που μπαίνει μέσα είναι ok ή αν να δει το χαρτί. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας, δηλαδή αυτοί που θα εισέρχονται να είναι εμβολιασμένοι, να έχουν κάνει rapid tests και παράλληλα να μην βάλουμε όλοι εναντίον της Εκκλησίας. Ξέρετε, γιατί τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μια μεγάλη επέτειο, την επέτειο του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Την τιμώ και τη σέβομαι, γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι μια γιορτή δημοκρατίας, παρά το ότι αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά ντροπή και αμαυρώνουν τους αγώνες των παιδιών που αγωνιστήκαν και σκοτωθήκαν κάποιοι από αυτούς για τα ιδανικά και για τα πιστεύω τους και πάνω απ' όλα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Όμως, βλέπω μια περισσή υποκρισία, κυρίως από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων κομμάτων της αριστεράς, οι οποίοι δεν είδαν τις πραγματικά μεγάλες πορείες και διαδηλώσεις που γίνανε για να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου, δεν είδαν ότι εκεί δεν τηρούνταν κανένα μέτρο ατομικής προστασίας, δεν είδαν ότι εκεί ήταν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, πιασμένοι αλλά μπρατσέτα, χωρίς μάσκες οι περισσότεροι να προχωρούν. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος και ξαφνικά εντοπίζουν το πρόβλημα μόνο στην Εκκλησία και λες και αυτή η Εκκλησία όπου στην οποία πάει πολύ λιγότερος πληθυσμός. Και βέβαια σε ό,τι με αφορά πράγματι, γιατί πιστεύω και είμαι τακτικός στην Εκκλησία, στις όποιες εκκλησίες του νομού μου, βλέπω ότι τηρούνται τα μέτρα, ότι υπάρχει κενό, παρακενό, στασίδι, κενό, τα έχουν κλείσει δηλαδή. Και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που εκκλησιάζονται φορούν και τις μάσκες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε αυτούς που το βολεύει, δηλαδή για τις διαδηλώσεις δεν λέει κουβέντα, για το ότι δεν τηρηθήκαν τα μέτρα, για το ότι είπα ήταν όλοι μαζί, χωρίς μάσκες, ενώ για τις εκκλησίες τους ενοχλεί, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι εκλογικό τους ποίημνιο. Μάλιστα. Επιλέγει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και το κάνει και ο Παύλος Πολάκης εμέσως, δηλαδή προσπαθεί και αυτός να τους έχει από κοντά, να τους χαϊδεύει τα αυτιά. Καλά, είναι μεγάλη η δεξαμενή των εμβολιαστών. Ναι. Αυτός είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιαννού, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Από τη μια πλευρά, ο κύριος Τσίπρας που βγαίνει επισήμως και λέει ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και μάλιστα κάναμε και σποτάκι υπέρ του εμβολιασμού. Και από την άλλη, ο κύριος Πολάκης, κύριος τέλος πάντων, ο οποίος λέει ότι εντάξει, ναι, αλλά και οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν και χίλια δυο άλλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι υποκριτική στάση. Η ασθένεια, η πανδημία είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία. Θα πρέπει να σταματήσουν κάποια κόμματα να κάνουν μικροκομματική πολιτική πάνω στο ζήτημα της πανδημίας αυτής και να κοιτάξουν πώς θα βοηθήσουν έτσι ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή, την υγειονομική κρίση, για να μπορούμε αργότερα να λύσουμε τις άλλες πολιτικές μας διαφορές. Όχι όμως τώρα. Τώρα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δώσουμε από κοινού τη μάχη, να πείσουμε έστω και τον τελευταίο πολίτη να εμβολιαστεί, για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τον κίνδυνο που είναι μπροστά μας. Αναφερθήκατε στη λέξη βοήθεια και σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής ανακοίνωσε παροχές 338,5 εκατομμυρίων ευρώ για 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Οι πρώτες μουρμούρες που έχουν ακουστεί είναι για το αν τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τι απαντάτε? Απαντώ ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι πάντοτε μετρημένα, κοστολογημένα και βεβαίως είναι μέσα στα πλαίσια των αντοχών του ελληνικού προϋπολογισμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν δανειζόμαστε για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Κάνουμε κοινωνική πολιτική με τα δικά μας χρήματα και ως εκεί που αντέχει η ελληνική οικονομία. Είναι μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αφορούν για την ακρίβεια 1.103.000 πολίτες, από τους οποίους είναι 100.000 υγειονομικοί και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Είναι 830.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και είναι 173.000 οι οποίοι είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι μια βαθιά ανάσα για όλους όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα και παράλληλα, αναφέρομαι σε χαμηλούς συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, και παράλληλα είναι μια έμπρακτη και υλική εκτός από την ηθική επιβράβευση στους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται στο ΕΚΑΜ, γιατί πραγματικά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με κίνδυνο της ζωής τους αγωνίζονται και σώζουν ζωές. Και αυτά όλα ο Πρωθυπουργός τα αναγνωρίζει και εμπράκτως και τους βραβεύει έτσι με τον μισθό τον οποίο ήδη έχει ανακοινώσει. Ναι, βέβαια, από την άλλη μεριά όμως, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς πως η κατάσταση με την ακρίβεια έχει ξεφύγει. Τα παραδείγματα που έφερε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, νομίζω πως τα ακούτε κι εσείς από τους ψηφοφόρους, πολιτικούς σας φίλους, από την καθημερινότητά σας, γιατί μένετε στη Θεσσαλονίκη, προφανώς όχι στο Κολωνάκι όπως ο κύριος Πρωθυπουργός, διότι οι αυξήσεις είναι πλέον ηλιγιώδεις. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα και λέει ότι η Ελλάδα πηγαίνει συγκριτικά καλύτερα, γι' αυτό και το καλάθι στην πατρίδα μας παραμένει καλύτερο σε σχέση με άλλες χώρες, ή λέει ότι το εισόδημα των νοικοκυριών είχε θωρακιστεί τα προηγούμενα δύο χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά πώς είχε θωρακιστεί? Ποιο είχε... Τώρα μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος των 100 εκατομμυρίων ευρώ με το τρίτο μνημόνιο, και ο άνθρωπος που στραγγάλισε φορολογικά την Ασία. Όπα. Να μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε την πραγματικότητα του τώρα. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε, γι' αυτό κρίθηκε ο κύριος Τσίπρας, όπως θα κρυθεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όλα αυτά είναι. Ρωτώ λοιπόν, εσείς δεν γίνεστε κοινωνός παραπώνων, κύριε Υπουργέ, διότι δεν μπορεί να βλέπουμε τα καλά μόνο? Κύριε Ραήλογλου, μιλάω πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας και έτσι θα μιλήσω και πάλι. Προφανώς και γίνομαι κοινωνός παραπώνων και προφανώς υπάρχει ακρίβεια στην αγορά και αυτό είναι κάτι που το βλέπω. Αλλά βέβαια αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι αλήθεια. Δεν είμαστε η χειρότερη χώρα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Είμαστε η τρίτη καλύτερη. Έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο τιμά αριθμό. Πληθωρισμό. Πληθωρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση, γιατί με τα μέτρα και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει, έχει κατορθώσει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοίνωσε ήδη ένα πακέτο 500 εκατομμυρίων. Στη συνέχεια βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, και ανακοίνωσε άλλο ένα πακέτο 170 εκατομμυρίων, τα οποία αφορούν μέτρα για τη στήριξη χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων, ανθρώπων που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο και έχουν προβλήματα, αλλά παράλληλα και άμεση μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ εισοδηματική ενίσχυση, με την έννοια της επιδότησης για την ενέργεια, ειδικότερα που υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Είναι ένα φαινόμενο που προκλήθηκε από την υπερθέρμανση της οικονομίας, όταν μετά το ξεκίνημα της λειτουργίας της οικονομίας σε όλες τις χώρες του κόσμου, αυτόματα η Ρωσία από τη μια πλευρά, οι άλλες χώρες που έχουν φυσικό αέριο, οι αραβικές χώρες που έχουν το πετρέλαιο, ανατιμήσαν πάρα πολύ το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, με τη λογική να καλύψουν τις ζημίες που είχαν τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι ανέβηκε το κόστος ενέργειας, κάτι που σημαίνει ακριβό κόστος παραγωγής, άρα ακριβές τιμές στον καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση το παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά. Ανακοίνωσε ήδη το πρώτο πλέγμα μέτρων, όπως σας είπα, 500 στην 170 εκατομμύρια, και έχει πει ότι αν χρειαστεί, σήμερα κιόλας, και πάλι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, ανακοίνωσε ότι παρακολουθούμε το φαινόμενο αυτό και αν χρειαστεί, με το νέο προϋπολογισμό στις αρχές του νέου χρόνου του 2022, θα ανακοινώσουμε και πάλι μέτρα. Αυτό που θέλουν να ξέρουν όλοι ότι είναι ότι η κυβέρνηση ζει μες στην κοινωνία. Εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που στηρίζουν την κυβερνητική αυτή συγκεκριμένη πλειοψηφία, είμαστε άνθρωποι της κοινωνίας. Πηγαίνουμε και στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και επαφές με φίλους, ακούμε τα παράπονά τους, τα κατανοούμε, τα σεβόμαστε και προσπαθούμε μέσα από την πολιτική της κυβέρνησής μας και μέσα στις αντοχές και στις ανοχές της ελληνικής οικονομίας να ικανοποιήσουμε ό,τι μπορούμε. Προφανώς από τη ζημία κέρδος δεν πρόκειται να βγει, αλλά ο σκοπός είναι να περιορίσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις επιπτώσεις από αυτή την ακρίβεια που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι ώστε όταν με το καλό ομαλοποιηθεί η αγορά, και υπάρχουν τα αισιόδοξα σενάρια που λένε ότι ως την άνοιξη του 2022 έχει ομαλοποιηθεί η αγορά της ενέργειας, άρα θα μειωθούν και οι τιμές γενικότερα, να είμαστε όλοι σε μια καλή θέση. Μάλιστα.
Έχετε επισημάνει πολλές φορές πως σε εποχές ακρίβειας το μυστικό είναι να μπορέσει να μεγαλώσει η πίτα. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη σε αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022, θεωρείτε ότι την επόμενη χρονιά και έχοντας ως οδηγό τους ρυθμούς ανάπτυξης που όλα δείχνουν ότι θα είναι θετική, θα μπορέσει τελικά να μεγεθύνει, να μεγαλώσει η πίτα της ελληνικής οικονομίας, άρα ο κόσμος να έχει περισσότερα χρήματα και να μπορέσει να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τις όποιες αυξήσεις στις τιμές? Κύριε Τσαλκίδη, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θέλω και εγώ να επισημάνω ότι πρώτον αύριο ξεκινάμε τη συζήτηση που πολύ σωστά είπατε στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών του Προϋπολογισμού για το 2022. Είναι το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, γιατί πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2022. Yeah. Η κυβέρνηση μου κάνει την τιμή να είμαι ένας από τους ειδικούς αγορητές που θα εισηγηθεί τον προϋπολογισμό αυτό και μάλιστα έχω πάρει το γενικότερο αναπτυξιακό κομμάτι, αλλά και ειδικότερα τη σχέση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της σε σχέση βέβαια με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Και να πω ότι το 2021 είναι μία από τις σπάνιες, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες φορές, όπου η κυβέρνηση έπεσε έξω σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη, όχι προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω. Δηλαδή, ενώ ο προϋπολογισμός του 2021 προέβλεπε αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος κατά 3,6, ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Σεπτέμβριο και είπε ότι τελικά θα έχουμε ανάπτυξη συν 5,9%. Και στο σχέδιο του προϋπολογισμού τελικά υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι συν 6,9%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους σοβαρούς, που δεν έχουν κανένα συμφέρον πολιτικό να λένε πράγματα που δεν έχουν βάση, είναι ότι τελικά η ανάπτυξη του 2021 θα ξεπεράσει το 7,5% μπορεί και το 8%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Επίσης, τα μηνύματα μέχρι τώρα είναι, για παράδειγμα, δεύτερο τρίμηνο, που δεν είναι το καλό, το πολύ καλό τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Ανάπτυξη συν 16,2%. Αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο που είναι το καλό τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας. Το τουριστικό τρίμηνο. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα είναι επίσης διψήφιο και μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο από το συν 16,2%. Άρα λοιπόν κινούμαστε σε καλό δρόμο. Το ΑΕΠ, η πίτα δηλαδή με απλά λόγια για όλους θα μεγαλώσει και μεγαλώνοντας η πίτα αυτό σημαίνει περισσότερος πλούτος, άρα καλύτερη πολιτική για όλους. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός, ενώ από 1η του 2022 έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού συν 2%, στο διάγγελμά του το προχθεσινό είπε ότι τελικά, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ καλά, μέσα στο 2022 θα έχουμε και άλλη αύξηση του κατώτατου του μισθού. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα. Πρώτη φορά συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι. Αν με τη βοήθεια του Θεού, την θέληση του ελληνικού λαού να συμμετάσχει στον εμβολιασμό, να τηρήσει τα μέτρα και ώστε το συντομότερο δυνατόν να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο της πανδημίας. Ως τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο είμαστε εντάξει, έχουμε ξεφύγει από τον κορονοϊό, τα πράγματα για την ελληνική οικονομία θα είναι πολύ καλύτερα και ο στόχος για την ανάπτυξη συν 4,6% του 2022 της επόμενης χρονιάς θα είναι μικρός, θα αποδειχθεί μικρός και θα διαψευστεί, αλλά θετικά, προς την θετική κατεύθυνση. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγαλύτερο το αποτέλεσμα της αύξησης του ΑΕΠ για τη χώρα. Άρα του πλούτου για όλους τους Έλληνες πολίτες. Πάντως, επειδή μιλάτε με νούμερα, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το 66% των πολιτών καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και για πρώτη φορά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων κάτω από διψήφιο νούμερο. Νομίζω ότι πρέπει να τα καμπανάκια αυτά να τα ακούσουν στην κυβέρνηση. Διότι ναι, είναι ένας αρμαγεδόνας ναι, μπροστά μας. Και ενώ ναι, ο κορονοϊός από τη μία πλευρά και η ακρίβεια από την άλλη. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, συμφωνώ απολύτως, αλλά στα δύσκολα θα κρυθείτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν ήμασταν στα εύκολα, θα μπορούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνάει, που λέω λόγος, γιατί θα μας τα ξανά έκανε δύσκολα. Αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Την καυτή πατάτα αυτή θα την αφήσει εσάς ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καράγουλου. Μας την άφησε, όλες τις καυτές πατάτες μας τις άφησε, αλλά παρόλα αυτά βαδίζουμε με αισιοδοξία, με σιγουριά, με πρόγραμμα και
λέω ότι πράγματι παρακολουθούμε τα εργαλεία των δημοσκοπήσεων, όλες τις δημοσκοπήσεις παρακολουθούμε. Να πω λοιπόν, να επισημάνω κάποια πράγματα. Πράγματι η δημοσκόπηση αυτή δίνει μια διαφορά οριακά κατά από 10%, 9,7%. Παραμένει υψηλή, αλλά... Ναι. Αλλά αυτό ήθελα να πω. Πρώτον, από το 1974 και μετά είναι η πρώτη φορά που στα 2,5 χρόνια από τότε που γίνανε εκλογές, το κυβερνών κόμμα όχι απλώς δεν έχει μειωθεί η διαφορά από το εκλογικό αποτέλεσμα, θυμίζω ήταν στις 8,4 σε 7 Ιουλίου του 19, αλλά είναι ψηλότερα και βέβαια αυτό είναι κάτι το επαναλαμβάνω το πρωτοφανές για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Θυμίζω ότι όταν εξελέγει πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 10 Ιανουαρίου του 16, η Νέα Δημοκρατία μόλις είχε χάσει τις εκλογές, το Σεπτέμβριο του 2015 έχασε εκλογές, ήταν δεύτερο κόμμα με διαφορά και μέσα σε 1,5 χρόνο, το καλοκαίρι του 2017, η Νέα Δημοκρατία είχε περάσει πρώτο κόμμα. Και ήταν θέμα χρόνου του πότε θα γίνουν εκλογές και θα γίνει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Κατανοώ προφανώς τη στεναχώρια που έχουν οι συμπολίτες μου, οι συμπατριώτες μας, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, μας προέκυψε τώρα και η ακρίβεια, όλα αυτά τους στεναχωρούν. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο και αυτό που έχετε δει και εσείς στη δημοσκόπηση, κύριε Ραέλογλου, γιατί ξέρω ότι τις μελετάτε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί και το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Είναι το πρόσωπο που έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Και βέβαια ο δεύτερος κατάλληλος για να χειριστεί τα ζητήματα αυτά είναι ο κανένας. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κανένας. Δηλαδή το εκλογικό σώμα της πατρίδος δεν εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένας πρώην αποτυχημένος πρωθυπουργός που βεβαίως δεν θέλει να τον ξαναδεί πρωθυπουργό και πάλι γιατί φοβάται ότι θα πάμε αντί για καλύτερα χειρότερα. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση δική σου, Σταύρο. Δική σου. Δική μου, γιατί θέλω να τον πάω τον κύριο Καράγουλου πάλι της Θεσσαλονίκης, για να μείνουμε εδώ. Κύριε Υπουργέ, πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει αναφορικά με το ζήτημα της αποψήλωσης του Υφυπουργείου Μακεδονίας Τράκης από αρμοδιότητες. Νομίζω πως το περίφημο άρθρο 66 είναι ακόμα σε δημόσια διαβούλευση, Χρήστο. Τι λέει αυτό το άρθρο, για να το εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας, με συγχωρείτε. Πώς αφαιρείτε από το Υπουργείο μια αρμοδιότητα που εσείς φέρατε, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχατε θητεύσει επί Αντώνη Σαμαρά. Τον Αύγουστο του 12. Μπράβο. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μεγάλων επενδύσεων άνω των τριών. Ναι, δηλαδή, για να κατανοήσει ο κόσμος, όποια μεγάλη επένδυση ερχόταν στη Βόρεια Ελλάδα, το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης αναλάβαινε να αξιολογήσει και να δώσει το OK. Τώρα, αυτή η αρμοδιότητα, επαναλαμβάνω ακόμα σε δημόσια διαβούλευση, φαίνεται πως πάει στην Αθήνα. Άρα χάνει το ΙΜΑΘ μια σημαντική αρμοδιότητα ακόμη. Έχετε πει παλαιότερα, προομηνώς, πως δεν θέλετε το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης να καταντήσει διακοσμητικό. Τι εξελίξεις καταρχάς υπάρχουν πάνω στο ζήτημα αυτό, τι βλέπετε να γίνεται και αν μπορεί να υλοποιηθεί μια άλλη αντιπρόταση που κάματε, δηλαδή να έρθει στη θέση αυτής μια άλλη σημαντική αρμοδιότητα. Το έχετε συζητήσει καθόλου με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ή ακόμα και με τον κύριο Καλαφάτη, ο οποίος ως υπουργός φαντάζομαι θα ανησυχεί, φαντάζομαι, για την εξέλιξη αυτή. Και εγώ πιστεύω ότι ο Σταύρος ο Καλαφάτης ανησυχεί και πιστεύω ότι προσπαθεί και αυτός να σώσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα που είναι η πιο σημαντική αρμοδιότητα που έχει το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Και πολύ σωστά αναφέρατε την παραχώρηση του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης τον Αύγουστο του 2012, ο τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, στο Υπουργείο που είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Μακεδονίας Θράκης για 2 χρόνια την περίοδο εκείνη. Είμαι ξεκάθαρος αυτό, κύριε Ραέλογλου. Το είπα και την άλλη φορά, το λέω και πάλι δημοσίως. Εγώ είμαι εναντίον της οποιασδήποτε αφαίρεσης οποιασδήποτε αρμοδιότητας από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να αναβαθμιστεί και πρέπει όχι μόνο να μην χάσει ούτε μισή αρμοδιότητα από αυτές που είχε, αλλά να πάρει κι άλλες. Αν τώρα, γιατί πάντοτε το κάθε νόμισμα έχει 2 όψεις, αν τώρα υπάρχει ο αντίλογος, ο διπλός αντίλογος που άκουσα, πρώτον ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην έγκριση των αναπτυξιακών σχεδίων και δεύτερον το ότι έχει αλλάξει πλέον η διαδικασία και ότι πλέον δεν θα μεσολαβεί ανθρώπινο χέρι αλλά ηλεκτρονικά θα γίνεται όλη η διαδικασία, απαντώ στο πρώτο το ότι αν η αιτιολογία είναι η καθυστέρηση, εγώ τονίζω ότι μέχρι τότε που είχα την ευθύνη δεν υπήρχε απολύτως καμία καθυστέρηση και σε 3 μήνες είχαμε την έγκριση ή όχι του οποιοδήποτε επενδυτικού σχεδίου. Και απ' την άλλη,
αν επικαλούνται κάποιοι την καθυστέρηση που μπορεί να έχει και το συγκεκριμένο κομμάτι του Υπουργείου Μακεδονίας Θεράκης σαν αιτιολογία για να αφαιρέσουν μια αρμοδιότητα. Το έχω πει και το ξαναλέω και πάλι και το λέω ευθαρσώς, ότι τότε τα κεντρικά υπουργεία των Αθηνών με τις καθυστερήσεις και με τα λάθη που, έπρεπε να, που έχουν κάνει δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Θα έπρεπε να έχουν φύγει από την Αθήνα, να είναι στην Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα ή οπουδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα. Άρα λοιπόν, δέστε εκεί το επιχείρημα αυτό. Τώρα, αν έχει αλλάξει η λογική και ο τρόπος, γιατί ο φίλος μου Άδωνης μου είπε αυτή την λογική, ότι έχει αλλάξει το σύστημα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και γίνεται πλέον όλο ηλεκτρονικά και δεν μεσολαβεί ανθρώπινους παράγοντες, τότε θα πω ότι παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα που φεύγει, αλλά θα πρέπει πριν φύγει αυτή να μας έρθει μια άλλη εξίσου σπουδαία, να μήπως σπουδαιότερη αρμοδιότητα. Είμαι ξεκάθαρος και είμαι έτοιμος. Δεν πρέπει να χάσει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ούτε μισή αρμοδιότητα. Αντίθετα, θα πρέπει να ενισχυθεί και άλλο για να παίζει έναν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο που πρέπει να παίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Και ειδικότερα στο Βορρά, που ξέρετε, λόγω των βορείων γειτόνων μας, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών, έχουν φύγει χιλιάδες επιχειρήσεις, έχουν πάει λίγο βορειότερα, Σκόπια, Βουλγαρία, Αλβανία, και θα πρέπει ή να γυρίσουν εδώ ή να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις καινούργιες που θα γίνονται να μένουν εδώ και να προοδεύουν στον τόπο μας. Εγώ, κύριε Καράγλου, αυτό που βλέπω είναι ότι την ώρα που η Μακεδονία και η Θράκη αποκτούν προστιθέμενη αξία, την ώρα που βλέπω πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ενοχλεί τους Τούρκους καθώς καταφτάρουν εκεί οι Αμερικανοί, την ώρα δηλαδή που η Βόρεια Ελλάδα δείχνει σημεία ζωής ενώ ήταν ετοιμοθάνατη, βλέπω να φεύγουν αρμοδιότητες από το μοναδικό θεσμικό κυβερνητικό φορέα εκτός Αθηνών. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά είναι ανεπίτρεπτο. Και νομίζω πως όλοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να βγουν, να βγείτε από κοινού και να το δηλώσετε ότι μέχρι εδώ. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Δηλαδή, ας το καταργήσουμε. Άμα ένα γίνεται ένα υπουργείο δεξιώσεων, να μην ο υπουργός και η πλακέ, η ταμπέλα απ' έξω, δεν έχει νόημα. Κύριε Ραϊλόγλου, δεν έχει φύγει τίποτα ακόμα και είναι πολύ μεγάλο διάστημα στη διαβούλευση. Θυμίζω ότι από αρχές Σεπτεμβρίου, όταν προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ το έκανα θέμα. Το έκανα θέμα και στον φίλο μου, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το έκανα θέμα και στον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν είχαμε τη συνάντηση κατηδίαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ήξερε το θέμα, μου υποσχέθηκε ότι θα το κοιτάξει. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι από τότε έχουμε περάσει τρεις μήνες και ακόμη το ζήτημα αυτό δεν έχει κλείσει και δεν έχει έρθει το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ασκείται πίεση, ότι υπάρχει ευήκο νους και γι' αυτό το λόγο καθυστερεί. Άρα αφήνεται ανοιχτό παράθυρο. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το ζήτημα. Αυτό δεν θα γίνει. Αφού είναι ανοιχτό παράθυρο. Αυτό είναι καλό. Ας δούμε τι θα γίνει. Και πριν κλείσουμε, εγώ να του δώσω και συγχαρητήρια του κυρίου Καράγλου, γιατί έμαθα για την ίδρυση ένα μουσείο μακεδονικού αγώνα στη γενέτειρά του εκεί στο Ζαγκλιβέρι. Και μπράβο σας, κύριε Υπουργέ. Μια πολύ αξιόλογη εθνική πρωτοβουλία. Αυτά πρέπει να γίνουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που με τη βοήθεια των συμπατριωτών μου κατορθώσαμε και φτιάξαμε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Αυτό το κάναμε γιατί ήταν ένα στοίχημα, γιατί ο τόπος μας είναι ένας τόπος που έχει 16 αγωνιστές, είχε επωνύμους και γραμμένους σε βιβλία και σε ντοκουμέντα στον Μακεδονικό Αγώνα, και πέραν τούτου θεωρώ ότι και συνολικά το χωριό βοήθησε την προσπάθεια αυτή. Θέλαμε λοιπόν να αναδείξουμε την ιστορία του τόπου μας, κάναμε το μουσείο αυτό και βεβαίως είναι η πρόσκληση ανοιχτή και σε εσάς, κύριε Τσαλικίδη, κύριε Ραϊλόγλου, αλλά και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές να επισκεφθούν το μουσείο αυτό. Ξέρετε, ξεκινώντας, χρησιμοποίησαμε με την καλή έννοια του όρου, μας βοήθησε εθελοντικά, αμυστή, χωρίς να πάρει τίποτα, ένας πολύ καλός φίλος μουσιολόγος που ασχολείται και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στα αισθήματα αυτά, ο Βασίλης ο Νικόλτσιος. Όταν του εξέφρασα την ανησυχία μου και την αγωνία μου, γιατί ξέρετε, όταν κάτι καινούργιο γεννιέται, δεν αισθάνεσαι ότι είναι πλήρες, ότι είναι όλα εντάξει, ότι όλα αυτά. Του λέω, Βασίλη, ναι, αλλά ακόμη έχουμε λίγα εκθέματα, δεν είναι όπως τα θέλαμε κτλ. Μου είπε το εξής. Το 2020, όταν ξεκινήσαμε το Πολεμικό Μουσείο, είχαμε 40 αντικείμενα. Σήμερα, μετά από 20 χρόνια, έχουμε 40.000 αντικείμενα. Το μουσείο, η δημιουργία ενός μουσείου, είναι όπως ένα παιδί. Γεννιέται και σιγά-σιγά μεγαλώνει. Και το βλέπω αυτό. Δηλαδή, σήμερα που το μεσημέρι πετάχτηκα και πάλι λίγο δίπλα στο Ζαγκλιβέρι, γιατί είχαμε ένα τηλεοπτικό κανάλι που έκανε ένα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο μουσείο. Είδα ότι υπήρχε μια προσφορά δύο βιβλίων. Δύο βιβλίων που αναφέρονται στην ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα.
Σιγά σιγά και γνωρίζοντας ο κόσμος τη λειτουργία του μουσείου αυτού, θα έρθουν και τα εκθέματα. Ήδη μου πήρε ένας άλλος γνωστός να μου πει ότι έχει κάποια εκθέματα από την οικογένεια του παππού του που θα μου τα φέρει, γιατί είναι της περίοδου του Μακεδονικού Αγώνα. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά θα το δυναμώσουμε. Αυτό που μένει σε όλους μας είναι να το στηρίξουμε, και βέβαια η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους για το φιλόξενο τόπο μας, το χωριό μας, το Ζαγκριβέρι. Να είστε καλά, είναι κύριε Υπουργέ. Και ένας πόλος για την ανάπτυξη του τόπου. Φυσικά. Έτσι δεν είναι κακό. Πέρα από όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και ακολουθεί Παύλος Γερουλάνος. Ο υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής στο Άτλας και στους απέναντι. Επιστρέφουμε.